Εκτός αυτού όμως και πέραν αυτού, φροντίσαμε το ώστε να μπορεί κανείς να συνδεθεί με την ψηφιακή τάξη και μέσω τηλεφώνου με αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο. Άρα δεν αποκλείεται κανείς, μπορούν όλοι να συνδεθούν. Πρώτος άξονας. Δεύτερος άξονας, η λεγόμενη ασύγχρονη εκπαίδευση. Τι θα πει αυτό? Υπάρχει πάρα πολύ εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι οργανωμένο από το Υπουργείο Παιδείας για όλες τις ηλικίες, από τις πιο μικρές μέχρι και την τρίτη ηλικίου, με πολύ εκπαιδευτικό υλικό, με ασκήσεις, με βίντεο κ.ο.κ., ούτως ώστε να πάσα στιγμή μέσα στην ημέρα να μπορεί να συνεχίζεται η μαθησιακή διαδικασία. Άρα, δύο βασικοί άξονες, και πρέπει να σας πω ότι η εκπαιδευτική κοινότητα έχει αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα με πραγματικό ενθουσιασμό. Σε παιδιά που δεν διαθέτουν, σε σπίτια που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, για τον Α ή Β λόγο, κυρία Κεραμέως, υπάρχει σχεδιασμός για το πώς θα μπορούσαν να προμηθευτούν, για να μην χάσουν τα μαθήματα? Σας είπα προηγουμένως. Έστω και σε αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις, μας είπατε που πράγματι θα είναι περιορισμένος ο αριθμός. Και μπορεί να συνδεθεί κανείς και μέσω τηλεφώνου. Με αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο συνδέεται κανείς, και έχουμε περιπτώσεις όπου κανείς προτιμάει κιόλας και συνδέονται με τηλέφωνο. Τώρα, κυρία Κεραμέως, επειδή στην καλύτερη περίπτωση τα σχολεία θα είναι κλειστά ως τις 20 Απριλίου, αυτό σημαίνει ότι η σχολική χρονιά χάνεται, δεν χάνεται? Τι ακριβώς σημαίνει? Η σχολική χρονιά δεν χάνεται. Ούτε η σχολική, ούτε η ακαδημαϊκή. Περιμένουμε τα δεδομένα. Όπως καταλαβαίνετε, εξαρτώμαστε από τις οδηγίες των ειδικών και από τη συνολική διάρκεια που εν τέλει θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Πάντως, εάν πάμε για άνοιγμα τέλος Απριλίου, τότε έχουμε τα εξής σενάρια, όπως καταλαβαίνετε: παράταση σχολικού έτους, μείωση της ύλη και μετακύληση της ημερομηνία έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Και μαθήματα το Σάββατο, πιθανώς, κυρία Κεραμέως? Τα Σάββατα, κάποια από τα Σάββατα ή όλα? Όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Περιμένουμε να δούμε τη συνολική διάρκεια αναστολής λειτουργίας. Πρέπει να σας πω όμως, επειδή ξέρω ότι η μεγαλύτερη αγωνία από όλες είναι για τις πανελλαδικές εξετάσεις, και πραγματικά αφουγκράζομαι την αγωνία των μαθητών, των υποψηφίων, των οικογενειών τους, πρέπει να σας πω ότι πρώτον δεν χάνεται η χρονιά, και δεύτερον ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μείνουμε όσο πιο κοντά γίνεται στην καθιερωμένη ημερομηνία έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Άρα, αντισυπολογίζουμε αρχές Ιουλίου. Ο στόχος μας είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην κλασική ημερομηνία. Με τη διδακτέα ύλη, τι θα γίνει, κυρία Κεραμέως? Δηλαδή, η ύλη των εξετάσεων, με δεδομένο ότι θα είναι περιορισμένη μοιραία η φετινή σχολική χρονιά, υπάρχει σκέψη να μειώσετε την ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι μαθητές στις πανελλήνιες εξετάσεις? Υπάρχει και αυτό ως εναλλακτικό σενάριο, μαζί με την παράταση σχολικού έτους, μαζί με τη μετακύληση των εξετάσεων. Άρα, όλα τα σενάρια στο τραπέζι. Μέχρι να έχουμε όμως τα τελικά δεδομένα, δεν μπορούμε ακόμα να πάρουμε αποφάσεις. Για την ακαδημαϊκή χρονιά, τι ισχύει, κυρία Κεραμέως? Επίσης, δεν χάνεται η ακαδημαϊκή χρονιά. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση προχωράει πάρα πολύ καλά στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι ήδη εξοικειωμένα σε μεγάλο βαθμό, όπως καταλαβαίνετε, με την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Είχαν ήδη κάποιες υποδομές και φροντίσαμε εμείς και τους εξασφαλίσαμε δωρεάν δύο επιπλέον πλατφόρμες για να μην χαθεί κανένα μάθημα και να μπορούν να συνδεθούν όλοι οι φοιτητές και όλα τα μέλη ΔΕΠ, όλοι οι εκπαιδευτικοί. Προχωράει λοιπόν κανονικότατα η διδασκαλία μέσω εξαποστάσεως εκπαίδευση. Και το ίδιο θα συμβεί και με την εξεταστική, έτσι? Ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά με κάποιες παρεμβάσεις που μπορεί να χρειαστούν σε ό,τι αφορά και τη διδακτέα ύλη και σωστά, το χρονικό παράγοντα. Σωστά. Και εκεί θα προσαρμοστούν προφανώς τα πανεπιστήμια. Είχαμε μια συνάντηση με τη Σύνοδο Πριτάνεων, μέσω τηλεδιάσκεψης βεβαίως, τις προηγούμενες ημέρες. Και όλοι εργάζονται στην κατεύθυνση ότι δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο και έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για να εξαποστάσουν τα σκαλιά. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο πάντως. Η χώρα μας διανύει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Και όχι μόνο η χώρα μας, ο πλανήτης ολόκληρος. Μέσα σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση υπάρχουν κάποιοι τομείς, όπως η εκπαίδευση, που είναι μια πραγματική πρόκληση. Μια πρόκληση να εξελίξουμε όλοι μας περαιτέρω τις ψηφιακές μας δεξιότητες. Και όταν λέω όλοι μας, εννοώ εκπαιδευτικοί, εννοώ μαθητές, εννοώ στελέχη εκπαίδευσης. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το εγχείρημα το έχει αγκαλιάσει σύσσωμη εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι μια ευκαιρία να πάμε βήματα μπροστά που δεν έχει κάνει η χώρα μας χρόνια τώρα. Άρα, κρατάμε, και γι' αυτό ευχαριστώ θερμά όλη την εκπαιδευτική κοινότητα
που έχει αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα και που φροντίζει ούτως ώστε τα παιδιά μας να έχουν τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση από αυτή τη μεγάλη κρίση που διέρχεται η χώρα μας. Άρα κρατάμε ότι ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάει για τα καλά το e-learning σε δημοτικά και γυμνάσια, που ήταν και ένα ερώτημα τις προηγούμενες ημέρες. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, την Υπουργό. Με τις φοιτητικές εστίες τι ακριβώς γίνεται, κυρία Κεραμέως? Γιατί χρειάζεται, και το λέω και από υγειονομικής και από εκπαιδευτικής πλευρά. Και από οικονομικής. Και από οικονομικής, βέβαια. Έχει ανασταλεί η λειτουργία των φοιτητικών εστιών. Έχουμε δώσει όμως ένα περιθώριο για όσους. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι περισσότεροι φοιτητές είχαν ήδη φύγει από τις εστίες. Η συντριπτική πλειοψηφία. Για αυτούς που είχαν μείνει, είχαμε δώσει ένα περιθώριο προκειμένου να αδειάσουν τις εστίες, προκειμένου ακριβώς να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Να μην έχουμε δηλαδή εστίες. Τώρα, ταυτόχρονα όμως, για όσους φοιτητές διαμένανε με φροντίδα των ΑΕΗ ή του ΙΝΕΔΙΒΗΜ και δεν έχουν άλλη λύση, έχει δοθεί η δυνατότητα μέσω τουριστικών καταλυμάτων που θα παραμείνουν ανοιχτά να στεγαστούν εκεί πέρα. Άρα για όσους μόνο διέμεναν σε εστίες των πανεπιστημίων ή του ΙΝΕΔΙΒΗΜ και δεν έχουν άλλη λύση, για παράδειγμα δεν έχουν να πάνε να μείνουν κάπου αλλού, έχει δοθεί η δυνατότητα να μείνουν σε τουριστικά καταλύματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ. Και πάλι καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και σε εσάς.